φίλες και φίλοι του Άμπολα Sport, εδώ, το γήπεδο κάτω Χανών, μετά τη λήξη του πρώτου φιλικού του Απόλλων Αθηνών Δάφνης με την Αθλητική Ένωση Ηλίου, 2-2 το σκορ. Προηγήθηκε η Αθλητική Ένωση Ηλίου στο 3 με κεφαλιά του Τριγώνη. Ισοφάρισε ο Απόλλων Αθηνών Δάφνη με σούτ του Ρωμάριο στο 56. Για να πάρει το προβάδισμα ο Απόλλων Αθηνών Δάφνη στο 77 με πέναλτι του Ρωμάριο, το οποίο κέρδισε ο Αμπεντινάη, και το τελικό 2-2 στο 90 με σούτ του Τσέκα. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τον προπονητή του Απόλλων Αθηνών Δάφνη, τον Κώστα Ποζαπαλίδη. Κώστα, καλησπέρα. Πρώτο φιλικό. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Είναι αρχή ακόμη, τα παιδιά δεν είναι έτοιμα και από θέμα φυσικής κατάστασης και γενικά είναι ετοιμότητα αυτή που θέλουμε. Θεωρώ σαν πρώτο φιλικό ότι ήταν μια καλή πρόβα. Η ομάδα θέλει ενίσχυση, προσπαθούμε να βρούμε κάποιους παίκτες για να ενισχυθεί η ομάδα, ώστε να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο. Αλλά πιστεύω ότι με τη δουλειά, επειδή είναι νεαροί σε ηλικία παίκτες, ότι θα καταφέρουμε να φτιάξουμε αυτό το σύνολο που έχουμε στο μυαλό μας. Να παίζει σωστό ποδόσφαιρο και να τη βλέπουν την ομάδα και να τη χαίρονται. Βρεθήκατε πίσω στο σκορ μόλις στο τρίτο λεπτό. Κάνατε το comeback κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, ανέβηκε η ομάδα. Αλλά ύστερα από ένα τραγικό λάθος στην άμυνα, δεχτήκατε τον γκολ της Σοφάρης στο τελευταίο λεπτό. Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών. Όποιος κάνει τα λιγότερα λάθη, στο τέλος κερδίζει. Η απειρία μας φάνηκε για άλλη μια φορά. Και αντί από τη στιγμή που δεν μπορούσαν να μας βάλουν γκολ, το δώσαμε εμείς τον γκολ. Από ό,τι είδατε, ήταν μια πάσα χάρισμα δική μας στον αντίπαλο να βάλει ένα σκοράρι. Θεωρώ ότι τα παιδιά είναι σε μια ηλικία και δεν έχουν την εμπειρία. Οπότε παιχνίδι με παιχνίδι θα βελτιώνονται και θα σταματήσουν να κάνουν αυτά τα επιπόλαια λάθη. Είσαι αισιόδοξος, Κώστα, ότι θα μπορέσει ο Απόλλων Αθηνών Δάφνη να ανταποκριθεί στις δυσκολίες του πρωταθλήματος Β' κατηγορίας και να έχει μια αξιοπρεπή παρουσία? Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι εύκολα, αλλά θέλει επιμονή, υπομονή και πιστεύω ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε. Ωραία. Να πάμε τώρα στο ρόστερ. Τι έχει γίνει με το ρόστερ, ποιες μεταγραφές έχουν γίνει, πόσες ακόμα θα γίνουν? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα στάδιο που ψάχνουμε να βρούμε παίκτες να φέρουμε στην ομάδα. Αν βρούμε παίκτες οι οποίοι ήταν παλιά στις ακαδημίες και έχουν φύγει, είναι ό,τι καλύτερο για αυτό το σκοπό που έχουμε δημιουργήσει αυτή την ομάδα. Απ' την άλλη όμως, αν δεν γίνει αυτό, θα συνεχίσουμε με το ρόστερ αυτό που έχουμε, με κάποιους παίκτες της Δάφνης και κάποια παιδιά δικά μας που ήταν από τις ακαδημίες μας. Και βλέποντας και κάνοντας. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Επόμενο φιλικό, Κώστα. Επόμενο φιλικό είναι το Σαββατοκύριακο με την ΑΕ Ηρακλείου. Σάββατο ή Σάββατο Κυριακή θα το φιξάρουμε μέσα στην εβδομάδα. Είχαμε και ένα πρόβλημα τραυματισμού, κάποιος παίκτης αποχώρησε. Όχι, εντάξει, όλα καλά ήταν, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, ένα πάτημα ήταν με τις τάπες. Ωραία. Καλή σεζόν και πάλι και θα τα λέμε. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.